Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Έτσι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και παιχνίδια προπαγάνδας τώρα εκεί πέρα. Όχι ποιοι άμαχοι χτυπήθηκαν, ποιο συγκρότημα κτηρίων. Όχι δεν χτυπάμε αμάχους, όχι ξέρω εγώ, βλέπουμε πολλά. Πρώτα απ' όλα η προπαγάνδα υπάρχει ήδη από το 1991 και μετά ενισχύει και το 2014 και τώρα το 2022 είναι το κυρίαρχο όπλο. Και δεν είναι κάτι καινούριο, εφόσον το είχαν χρησιμοποιήσει ήδη οι Σοβιετικοί όταν επινόησαν την έννοια της επιχείρησης. Μάλιστα. Που μπήκε σαν ενδιάμεσο μεταξύ της τακτικής και της στρατηγικής. Άρα εδώ θα το έχουμε στο έπακρον, γιατί συνεχώς θα πρέπει να διασταυρώνουμε αυτά που λέγονται για να δικαιολογήσουν το απαράδεκτο. Ναι. Είναι εντελώς κλασικό και φαντάζομαι ότι το 90% των πληροφοριών που θα έχουμε θα είναι fake. Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε στην ουσία του πράγματος. Καταρχήν υπάρχει εκτίμηση για το πού το πάει τελικά ο Πούτιν, γιατί ακούγαμε διάφορους να λένε ότι αποκλείται να εισβάλλει, δεν πρόκειται να κάνει εισβολή, δεν τολμάει ο Πούτιν, δεν έχει τη δυνατότητα να αντέξει τις κυρώσεις. Να λοιπόν που ο Πούτιν αυτό που είπε το έκανε. Όχι ακριβώς, να διαφωνήσουμε, γιατί επίσημα έλεγε ότι δεν θα κάνω ποτέ εισβολή και να απλώς ασκήσεις. Ναι. Άρα όταν τώρα το κάνει, είναι επειδή ουσιαστικά από την αρχή ήθελε να το κάνει. Mm-hmm. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι οι πληροφορίες ήταν υπερβολικές εκ μέρους των αυτό Αμερικανών. Αυτό που ήθελε το έκανε κατά διορθώνω. Ναι, σωστά, σωστά, συμφωνώ. Συμφωνώ. Άρα υπήρχαν οι αθώοι, οι αυτοί που αγνοούν το θέμα και θεωρούσαν ότι δεν θα είχε γίνει. Αλλά δεν βλέπω πώς να μην είχε γίνει, εφόσον είχε κάνει ακριβώς το ανάλογο στην Οσετία. Το πρώτο θέμα του ήταν να τελειώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γιατί είχε συμφωνήσει με την Κίνα να μην γίνει κάτι το ανάλογο από το 2008. Άρα τέλειωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και περιμέναμε εντός 48 ώρων να υπάρχει ένα πρώτο χτύπημα. Τώρα το βλέπουμε ότι υπάρχει μια υλοποίηση. Νομίζω ότι το ενδιάμεσο στάδιο που ήταν η αναγνώριση από την ανεξαρτησία των δύο αυτόνομων περιοχών ήταν μια προετοιμασία κλασική, γιατί αυτό του επέτρεπε να πει ότι εγώ σε περίπτωση ανάγκης θα πάω να τους βοηθήσω. Και επειδή είχε ήδη το θέμα της προπαγάνδας σε σχέση με το γεγονός ότι οι Ουκρανοί σχεδόν κάνουν μια γενοκτονία στην περιοχή, γι' αυτό εγώ μπορώ να βοηθήσω. Αυτό το ξέραμε ότι ήταν βέβαια λάθος και είναι ψέμα, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί θέλει πρώτα απ' όλα να έχει μια δικαιολογία. Τώρα το θέμα με τα μέτρα είναι ένας τρόπος για τη Ρωσία να εξετάσει αν τα μέτρα θα επιδεινωθούν και αν θα έχει αλλάξει τα δεδομένα προς όφελός της, ακόμα και για μικρή περίοδο. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν αναμενόμενο, με την έννοια ακόμα και να κάνει αυτά τα πράγματα για μερικές μέρες μόνο, άμα έχει αλλάξει εντελώς την κατάσταση και έχουμε το ανάλογο από την Κρυμαία, το πιο πιθανό είναι ότι θα θέλει να το κρατήσει αυτό σαν να του σε διαπραγμάτευση και να μην πάει τόσο πίσω. Ενώ αρχικά, άμα δεν είχαμε αυτή την ένταση, θα μπορούσε η διαπραγμάτευση να βρεθεί σε άλλο επίπεδο και να πάει πιο πίσω στην Κρυμαία. Ναι. Εδώ εξασφαλίζει ότι την Κρυμαία δεν θα μπει καν στις διαπραγματεύσεις και απλώς θα μιλήσουν για αυτές τις δύο περιοχές. Από την άλλη πλευρά, να καταλάβουμε ότι όταν μπαίνει και η Λευκορωσία στο παιχνίδι, γιατί είναι πιο σοβιετική από τους Σοβιετικούς, ακόμα και από τους Ρώσους, και αυτό ήταν αναμενόμενο. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε αν εμείς, εννοώ οι Ευρωπαίοι, οι Νατοϊκοί, ο κόσμος γενικά, δεχόμαστε τώρα στον 21ο αιώνα να υπάρχουν αυτές οι τακτικές που είδαμε πολλές φορές στον 20ο, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν είναι θέμα πόλεμος ειρήνη, είναι πόλεμος συντρόπη, όπως έλεγε ο Τζότσι. Πόσο επίφοβο είναι να δούμε μια στρατιωτική απάντηση, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι ο ένας να πετάει πυράβλους και οι άλλοι να πετάνε αλληλεγγύη στους Ουκρανούς με δηλώσεις. Πόσο πιθανό βλέπετε το ενδεχόμενο? Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχουν και τα μέτρα. Ναι, τα μέτρα, οι οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες όμως την ώρα που άλλος ρίχνει οι βόμβες, τον Ουκρανό εκείνη την ώρα δεν του κάνουν τίποτα. Εγώ το δέχομαι αυτό σαν παρατήρηση, αλλά τον Ρώσο
Mm-hmm. Τον Ρώσο που είναι μακριά από το μέτωπο και δεν βλέπει και θεωρεί απλώς ότι είναι μια έκφραση της δύναμης της Ρωσίας, όταν θα τον αγγίξει στη δέπη του, θα είναι από τους πρώτους που θα πούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Άρα εγώ λέω απλώς ότι έχει ένα χρονικό περιθώριο ο Πούτιν, όπου μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο χωρίς να έχει επιπτώσεις εσωτερικά, mm-hmm. και μάλιστα να ανεβάζει, ας πούμε, και το ανάστημα των Ρώσων, ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν τι γίνεται, μέχρι να τους αγγίξει. Από τη στιγμή λοιπόν που τα οικονομικά μέτρα θα αγγίξουν την ίδια τη Ρωσία και τον ίδιο το Ρώσο, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα το είχε λοιπόν σκεφτεί αυτό που την νωρίτερα από την πρώτη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχει ανάγκη να το σκεφτεί, δεν έχει πρόβλημα αυτός να θυσιάσει και τους δικούς του. Μάλιστα. Δεν μιλάμε, θέλω να πω, δεν μιλάμε για έναν δημοκράτη. Εντάξει, μιλάμε για έναν δικτάτορα ο οποίος θέλει να κάνει το δικό του χωρίς όμως να έχει κόστος για τον εαυτό του και το πολιτικό κόστος, εννοώ. Άρα άμα έχει ένα χρονικό περιθώριο που μπορεί για 4-5 μέρες να μην επηρεάζεται κανένας από τη Ρωσία, να μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι που θα του επιτρέψει στη συνέχεια να έχει νέα δεδομένα για νέες διαπραγματεύσεις, θα το κάνει και το έκανε. Γιατί όταν φέρνεις 150.000 στρατιώτες, δεν τους κάνεις μόνο για πλάκα. Το γεγονός ότι συγκαλούνται σήμερα οι 30 πρέσβεις των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, μας θορυβεί, μας προειδεάζει προς ποια κατεύθυνση, προς ενδεχόμενη στρατιωτική... Είναι η ενότητα, γιατί ξέρετε είναι σπάνιο να έχουμε ενότητα και ολότητα σε επίπεδο ΝΑΤΟ, γιατί είμαστε 30 χώρες. Είναι το ίδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είμαστε όλοι μαζί και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η εισβολή και όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ας το πούμε, ανθρωπιστική που να λέει ότι ήταν καλό να κάνουν αυτή την παρέμβαση, υποτίθεται, για να σώσουν ανθρώπους. Ξέρουμε ότι είμαστε εντελώς σε ένα πλαίσιο καθαρής σοβιετικής προπαγάνδας με τις ίδιες τεχνικές. Και βλέπουμε, αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, ότι αν μερικοί αναρωτιόντουσαν αν η Ρωσία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με την Τουρκία, σας υπενθυμίζω ότι η αναγνώριση των κατεχομένων στην Κύπρο το 1983 από την Τουρκία ήταν η ίδια τεχνική, για να μπορεί να πει ότι εγώ θα εδραιωθώ ακόμα περισσότερο γιατί πρέπει να προστατεύσω τους δικούς μου. Άρα το ξέρουμε αυτό το παιχνίδι. Τώρα το βλέπουμε σε εφαρμογή από την πλευρά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα εμείς τώρα ως ΝΑΤΟ πρέπει όντως να μας προειδιάζει ότι θα είναι κάτι το ενισχυτικό σε σχέση με τις κυρώσεις, χωρίς απαραίτητα να στείλουμε αποστολή επιτόπου, αλλά βλέπω ότι έχουμε στείλει ήδη πολλές αποστολές στις χώρες που είναι γύρω, δηλαδή και για την Ρουμανία και για την Νορβηγία και για την Σουηδία και για την Πολωνία, που σημαίνει ότι είναι μια ετοιμότητα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τώρα και ελπίζω να είναι κατανοητό και για τους ακροατές ότι το θέμα της Ουκρανίας είναι απλώς το πρώτο. Άρα για μένα έχουμε ακριβώς την αναλογία που είχαμε με τον Χίτλερ και με την Τσεχοσλοβακία και με την Αυστρία, με τον Άνσλους, είναι ότι όσο τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει, τόσο το συνεχίζει. Λέτε ότι μετά την Ουκρανία, ότι μετά την Ουκρανία θα ακολουθήσει κι άλλος στόχος. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ήδη ότι υβριδικά η Ρωσία χτυπάει ήδη από τώρα τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Γι' αυτό αυτές οι χώρες έχουν έρθει πιο κοντά μας σε επίπεδο νατοϊκό, γιατί επίσημα ήταν καθαρά ουδέτερες. Εντελώς διαφορετικές από την Νορβηγία που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Θεωρείτε δυνατό στη σύγχρονη εποχή, τη σήμερον ημέρα, να φτάσει μια Ρωσία να επιχειρήσει να αναβιώσει το παλιό σοβιετικό μοντέλο και μάλιστα να... Μα είναι αυτό που έχει στο νου του ο Πούτιν, δεν είναι καινούριο. Σε σημείο που να φτάσει... Ας πούμε στην Γεωργία...
με την Νότια Οσετία υπήρχε κάποια αμφιβολία. Όχι, προφανώς όχι. Αλλά είναι άλλο να μιλάμε για το Καζακστάν και την Αμπχαζία και άλλο να μιλάμε για την Νορβηγία και τη Σουηδία. Ή τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Μάλλον είναι επειδή ξεχνάμε ότι η Φιλανδία έχει ήδη κατεχόμενα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, τα έχει αυτά τα κατεχόμενα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ζούμε σε μια άλλη εποχή και δεν ξέρω κατά πόσον είναι. Όταν ζούμε σε μια άλλη εποχή, είναι μάλλον ότι εννοείται για τους δημοκρατικούς κύκλους. Προφανώς. Ωραία. Εδώ δεν έχουμε κάνει ένα πλαίσιο πεδίο θεωρίας παιχνίων. Είναι κατευθείαν θεωρία εξουσίας, γιατί δεν έχουμε ορθολογικούς παίχτες. Και πόσο θα είναι μπορεί να ανέχεται. Δεν κάνει αυτό το ορθολογικό. Ναι. Κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Έχοντας ισχύ, και άμα δεν βρει αντιμέτωπο, θα το συνεχίσει. Άρα, με αυτή την προσέγγιση, πρέπει να εκτιμούμε, και αυτό θέλω, προσπαθώ να καταλάβω, γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Ναι. Με αυτή τη λογική, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια ευρύτερη σύραξη κάποια στιγμή στην Ευρώπη, διότι φαντάζομαι ότι όσο τρώει ο ένας, όσο τρώγοντας έρχεται η όρεξη του Πούτιν και θα προχωρήσει και σε επόμενα πιάτα. Σωστά, αλλά κάποια στιγμή η κουζίνα θα βγάλει τα μαχαίρια, και η Δύση θα τη δράσει. Εκεί θα πάμε σε πόλεμο μετά. Το ξέρω, και αυτό είναι το θέμα. Είναι πόσο αφήνουμε να πέσει το πρώτο ντόμινο. Μάλιστα. Εντάξει, τόσο ξεκάθαρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι αυτό που βλέπετε είναι ότι κάποια στιγμή θα πάμε σε πόλεμο. Διότι αν ο Πούτιν εννοεί να συνεχίσει να φτιάξει την παλιά Σοβιετική Ένωση, κάποια στιγμή κάπου θα έρθει η ώρα που θα πει η Δύση, ως εδώ σηκώνω τείχος. Σωστά. Και γι' αυτό λέω ότι είναι καλύτερο να σηκώσουμε το τείχος νωρίς, γιατί αλλιώς θα πρέπει στο ενδιάμεσο να δεχτούμε επιθέσεις σε 2-3 χώρες μέχρι να πάρουμε πτός. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και τώρα έχουμε πολιτικούς δεξιούς, αριστερούς, ό,τι θέλετε, που θεωρούν ότι εντάξει, εμάς δεν μας αφορά εντελώς, και στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχει ένα ιστορικό. Εμένα μου θυμίζουν τους πολιτικούς του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που μας εξηγούσαν ότι ήταν λογικό ο Χίτλερ να έχει και ένα θέμα ζωτικού χώρου. Και ευτυχώς που είχαμε ανθρώπους σαν τον Τσέρτσιλ που αντιστάθηκαν στεναρά και είπαν ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είναι απλώς μια βαρβαρότητα. Αλλά άμα ξαναδιαβάσετε τα κείμενα του Τσότσι, θα δείτε πόσο επίκαιρα είναι και με το θέμα της Ουκρανίας, άμα κάνετε την μεταβίβαση. Άρα λέω απλώς ότι πρέπει και εμείς ως δημοκρατικοί άνθρωποι να καταλάβουμε ότι άμα δεν υπάρχει συντονισμός και δεν υπάρχει αποτελεσματική αντίδραση, απλώς θα συνεχίσει. Και αποτελεσματική αντίδραση σε αυτή τη φάση που να μην είναι πόλεμος υπάρχει, δηλαδή... Μη στρατιωτική. Μα η διπλωματία δεν έχει σταματήσει. Το θέμα είναι ότι εδώ καταλαβαίνουμε, γιατί θυμάστε και με τα θέματα της συνθήκης Λοζάνης, όταν είχαμε υπογραφές και τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, είναι ότι άμα ο ένας από τους δύο συνεχίζει τις πολεμικές κινήσεις, αλλάζει συνεχώς το πεδίο δράσης της διπλωματίας. Άρα πρέπει σε κάποια φάση να βάλουμε ένα όριο, να μπούμε στη σωστή θέση και να παίξουμε τον ρόλο μας σε επίπεδο ανθρωπότητας, γιατί για μένα αυτό εδώ είναι μια βαρβαρότητα εναντίον της ανθρωπότητας. Γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι στο 21ο αιώνα δεν πρέπει να συμβεί αυτό, εννοούμε ότι όταν είμαστε με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αλλά το άλλο που βλέπω είναι ότι είμαστε στην Ευρώπη, εντάξει, είμαστε στα πρόθυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία συνορεύει με 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ότι όλοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία είναι αδικημένη και πρέπει να κάνουν κάτι. Τώρα είναι ένα θέμα συντονισμούς. Γι' αυτό εγώ χαίρομαι που έχουμε και Κησέα και στην πατρίδα και βλέπουμε ότι όντως όλοι τώρα συντονίζονται, γιατί βλέπουν ότι ένα σενάριο που έλεγαν απλώς ότι ήταν πιθανό, τώρα είναι στην ιστορία. Δηλαδή η επέμβαση, η εισβολή και αυτή η βαρβαρότητα έχει ξεκινήσει, και πρέπει να έχουμε πάνω στο μυαλό μας ότι ο Πούτιν μπορούσε να την ξεκινήσει, αλλά εξαρτάται από εμάς πώς θα την τελειώσουμε. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να το κοιτάξει αυτός. Εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει αυτό χωρίς τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Γιατί αυτό είναι που με τη διπλωματία μόνο. Στρατιωτικών μέσων θα υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι η διπλωματία πρέπει να είναι ενισχυμένη σε πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ δεν λέω απαραίτητα ότι πρέπει να είναι πολεμικό, αλλά άμα δουν ξαφνικά ότι εμείς κάνουμε μια αναδίπλωση και βρισκόμαστε πολύ κοντά στην περιοχή,
θα το σκεφτούν διπλά οι Ρώσοι να ακολουθούν τις οδηγίες του Πούτιν, γιατί άλλο είναι να παίξεις μόνο με την Ουκρανία με μια κατάσταση που ούτως έως υπάρχει από το 2014 και άλλο είναι να παίξεις με όλη την Ευρώπη και με όλο το ΝΑΤΟ. Αλλά από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ μπορεί να βάλει κοντά, χωρίς απαραίτητα στο μέτωπο, ενισχύσεις οι οποίες είναι πρακτικές, μπορεί μετά η διπλωματία να το αξιοποιήσει και να πει μην πάτε πιο πέρα, γιατί μετά μπαίνουμε κι εμείς. Μάλιστα. Υπάρχει πιθανό και αυτό το σενάριο τελικά, να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι. Για την Ελλάδα όλα αυτά τι σημαίνουν κατά τη γνώμη σας, κύριε Λιγερέ? Είναι πάρα πολύ απλό. Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα τα συνδράμει. Είναι ξεκάθαρα. Ναι, άρα και βέβαια πρέπει να συνδράμει, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα το πιο σημαντικό δεν είναι να απογοητεύσετε τον εχθρό σας, είναι να απογοητεύσετε τον σύμμαχό σας. Άρα οι σύμμαχοι ξέρουμε εμείς σε ποια συμμαχία είμαστε, ξέρουμε πού ζούμε και ποιο είναι το πλαίσιό μας. Τώρα, άμα υπάρχουν μερικοί που ιδεολογικά έχουν άλλες προτιμήσεις, αποτελεί μια μειονότητα. Mm-hmm. Και πρέπει η Ελλάδα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί αλλιώς τζάμπα είναι που λέμε ότι οι ήρωες παλεύουν σαν τους Έλληνες. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να πάρουμε μια θέση η οποία να είναι ξεκάθαρη σε στρατηγικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο και ακόμα και σε πολεμικό επίπεδο, γιατί η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες που φεύγουν όταν υπάρχει αγώνας. Mm-hmm. Αντιθέτως. Αντιθέτως, ξέρουν όλοι ότι είμαστε αξιόπιστοι σαν σύμμαχοι. Mm-hmm. Ιστορικά, όχι μόνο τώρα. Σε σχέση με την Τουρκία και τα παραδείγματα που δίνει ο αναθεωρητισμός του Πούτιν. Μα είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Θέλω να πω ότι άμα δεν έχουμε δει τόσο καιρό ότι αυτό που κάνει ο Ερντογκάν μοιάζει με αυτά που κάνει ο Πούτιν, θα έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Άμα δεν κάνουμε τίποτα με τον έναν, μετά, άμα μας κάνει ο άλλος κάτι, θα περιμένουμε να μας βοηθήσουν οι σύμμαχοι. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω, πρέπει να υπάρχει και ένα εντός εισαγωγικών παρεδώσε. Άμα συμμετέχει σε μια συμμαχία και αυτή η συμμαχία παίρνει ομόφωνα μια απόφαση, δεν είναι η ώρα να βγάλεις την ουρά σου από το πρόβλημα. Έτσι. Και μετά, άμα δεχτείς εσύ ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα, να πεις τι κάνει η συμμαχία να μας βοηθήσει. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό από αυτό που κάνει, ας πούμε, η Τουρκία στη Θράκη, στην Κύπρο, στα νησιά. Εκεί πέρα όλοι εμείς περιμένουμε και πολύ καλά κάνουμε, γιατί είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, να έχουμε μια προστασία ανατολική σε περίπτωση επίθεσης, εφόσον ενεργοποιείται το άρθρο 15. Το θέμα είναι ότι εμείς να είμαστε και στο ύψος των περιστάσεων σε όλο το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των Ουκρανών, είναι πιο γενικό και, όπως το λέτε, είναι και πιο ειδικό. Δηλαδή και εμείς είμαστε σε μια φάση που μπορεί να έχουμε δυσκολίες με την Τουρκία, αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν παίρνουμε αποφάσεις και να μην θεωρούμε ότι είναι εντελώς ουδέτερες και ανεξάρτητες. Γιατί αυτό που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος εδώ είναι να είμαστε ουδέτεροι. Γιατί στο τέλος θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είμαστε αδιάφοροι. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.